Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Ρούφος, με δελτίο τύπου που εξέδωσε, ευχαριστεί τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτρη Τσαλικάκη για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για περαιτέρω ανάπτυξη των κλινών ΜΕΘ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας. Το νοσοκομείο ενισχύθηκε με 6 κλίνες, αλλά καθυστερημένα σχολίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί και το νοσοκομείο αναφοράς του ιού για όλη την περιφέρεια. Θα έπρεπε όλη αυτή η διαδικασία και η ενίσχυση να γίνει πολύ νωρίτερα χρονικά. Το είχαμε τονίσει νωρίτερα από τον Ιανουάριο, έπρεπε όλος αυτός ο προγραμματισμός να είχε γίνει νωρίτερα. Τα κρεβάτια να έρθουν, να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό και το υλικό, ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να λειτουργήσουν πλήρως 6 κρεβάτια μονάδα. Θεωρώ ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή, τον Νοέμβριο, εν μέσω αυτού του ισχυρού κύματος COVID, μας βρίσκει ανέτοιμος να μπορέσουμε λίγο να ανταπεξέλθουμε στην πλήρη οργάνωση της μονάδος ΜΑΦ ή ό,τι είναι και να γίνει θα γίνει με πολλή πίεση και με όχι ανάλογους χειρισμούς, έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει προγραμματισμένα πολύ νωρίτερα. Άρα λοιπόν θεωρώ με βάση όλα αυτά ότι αυτό που πραγματοποιεί το Υπουργείο το πραγματοποιεί έτερο χρονισμένα. Στο μεταξύ, μια 90χρονη από τη Δράμα κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ οι συνεχείς εισαγωγές δοκιμάζουν επικίνδυνα πλέον τις αντοχές του. Όπως δημοσιεύει το xanthi2.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλεύονταν από τις 24 Νοεμβρίου με υποκείμενα νοσήματα στη μονάδα COVID-19. Στο δημοσίευμα τονίζεται πως το γεγονός αυτό μοιάζει να επιβεβαιώνει καταγγελίες γιατρών και το δημοσίευμα των νέων ότι κάποιοι ασθενείς πεθαίνουν στις μονάδες COVID και δεν νοσηλεύονται ποτέ στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επισημαίνεται δε πως ο θάνατος εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας επήλθε την ημέρα που ανακοινώθηκε η προσθήκη νέων κλινών στη ΜΕΘ. Δεν έχω ενημέρωση για αυτό το περιστατικό, αν κατέληξε στη μονάδα ή όχι ή σε μονάδα COVID. Κάποια περιστατικά μπορεί να συμβεί και αυτό, να έχουν μια ταχεία εξέλιξη δηλαδή, με έντονη δύσπνοια, να διασυνωθούν ή όχι και μπορεί να έχουμε και τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, αλλά ούτε και να πω de facto ότι ισχύει και που εξέπνευσε ο συγκεκριμένη ασθενή. 4 διασωληνωμένοι ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας, 6 νοσηλευόμενοι στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων, 32 στη μονάδα COVID-19 και άλλοι 14 νοσηλευόμενοι στην ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα παθολογικής είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονταν με κορονοϊό στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων. Στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης έχουν απομείνει ελάχιστα διαθέσιμα κρεβάτια, γεγονός που οδηγεί τη διοίκηση στη δημιουργία νέων χώρων για την περίθαλψη των ασθενών. Ελάχιστα, ένα κρεβάτι για τη μονάδα λοιμόξεων μιλάμε. Μιλάμε ότι η μονάδα του COVID είναι πλήρως γεμάτη και από εκεί και πέρα σε 2 κρεβάτια που ακόμα εκτός και αν υπάρξει κάποια δυνατότητα εξιτηρίου, δεν νομίζω λίγο άμεσα να γίνει αυτό, θα πρέπει να ανεβρεθεί άμεσα και γίνονται ήδη χειρισμοί και διαδικασίες για τις εχονεύσεις των χειρουργικών κλινικών για επέκταση και να βάλουμε 9 κρεβάτια για ασθενείς θετικούς σε COVID. Ποιες κλινικές είναι αυτές? Σε άλλο χώρο του νοσοκομείου. Κρούσματα κορονοϊού εντοπίζονται και στο προσωπικό του νοσοκομείου. Τα τεστ είναι καθημερινά και ο αριθμός των κρούσματων αυξάνεται σημαντικά, αποδυναμώνοντας το ήδη κουρασμένο προσωπικό. Συνεχόμενα τεστ γίνονται καθημερινά και στους εργαζόμενους, όπως και σε όλο τον κόσμο. Φανταστείτε ότι εχθές στο νοσοκομείο φως πραγματοποιήθηκαν 400 τεστ. Άρα λοιπόν, αναλογικά είτε για τον υπόλοιπο πληθυσμό είτε για τους εργαζόμενους, έχουμε προσαυξανόμενα θετικά κρούσματα.